Κύριε Κομνηνάκα, διαβάζοντας με τη Δέσποινα ανακοίνωση στην οποία δημοσιεύσατε, αν δεν κάνω λάθος, αρχές της εβδομάδας, ασκήσατε κριτική για υποστελέχωση ή έλλειψη υγειονομικού υλικού στα κέντρα υγείας ή τα νοσοκομεία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Υφίσταται τέτοια ανεπάρκεια στο υγειονομικό υλικό? Υπάρχουν συνολικά, δεν είναι καινούργια βέβαια τώρα, γιατί αν θέλετε και η κριτική που κάνουμε έχει να κάνει με το αν σήμερα σε αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να είχαν ενισχυθεί πολύ περισσότερο όλες οι δημόσιες δομές υγείας, με δεδομένη μια προϋπάρχουσα υποστελέχωση των νοσοκομείων, με κενά και λήψη, κυρίως το πρόβλημα στα νησιά του Αιγαίου. Έχει να κάνει με το ότι και οι δημόσιες δομές υγείας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετά υποστελεχωμένες και μιλάμε για νησιά που πολλές φορές είναι νησιά με έναν γιατρό, με κέντρα υγείας που, με περιορισμένο προσωπικό. Άρα σε τέτοιες συνθήκες αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιες δυσκολίες όταν και τα ατομικά μέσα προστασίας των ίδιων των υγειονομικών είναι από ελάχιστα έως καθόλου. Υπάρχουν νησιά που παλεύανε με μια μάσκα οι εργαζόμενοι και βέβαια υπάρχουν δυσκολίες και παρουσιάστηκαν δυσκολίες όλο το προηγούμενο διάστημα και στην αερομεταφορά των δειγμάτων που έπρεπε να εξεταστούν για τον κορονοϊό. Και βέβαια υπάρχουν πολύ μεγάλες ανησυχίες για το τι θα γίνει με τους ασθενείς εφόσον τέλος πάντων υπάρξουν τέτοια περιστατικά, γιατί και νοσοκομεία αναφοράς στο Αιγαίο δεν υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία όταν, ας πούμε, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις που αεροπορικές εταιρείες και ναυτιλιακές αρνήθηκαν να πάρουν δείγματα που έπρεπε να εξεταστούν, ναι, ή ναι. Οι δύο αναγκάστηκαν να καλύψουν τα έξοδα για να μεταφερθούν τα δείγματα αυτά από το αεροδρόμιο στο Ινστιτούτο Παστέρ που έπρεπε να εξεταστούν. Υπάρχει ανησυχία πάνω για το κατά πόσο θα μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Μάλιστα. Στα νησιά του Αιγαίου βέβαια καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, μιλώντας κυρίως και για τα νησιά που σηκώνουν και το κομμάτι της που είναι το μεταναστευτικό νερό. Λέσβος που είναι βέβαια, Σάμος, βέβαια, και Χίος. Εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, ναι, γιατί σε τέτοιες συνθήκες παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλιστα. Και εκεί δεν βλέπουμε να παίρνουν τα μέτρα. Επειδή για έχουμε τώρα στο πλάνο μας κύριο Κουτσούμπας, κύριε Κομνηνάκα, κάνει λόγο για σταγόνα στον ωκεανό. Με τη σταγόνα αυτή έχουν αντιμετωπιστεί κάποια σημαντικά προβλήματα όπως αυτό το υγειονομικό ή και το υγειονομικό εντάσσεται ως σταγόνα στον ωκεανό? Θέλω να απαντήσω και στον κύριο Κατσαφάδο, επειδή μας κάλεσε να ακούσουμε την κοινωνία. Αναρωτιόμαστε, η κυβέρνηση ακούει τις αγωνίες των ίδιων των υγειονομικών? Γιατί εμείς λέμε ότι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια και φυσικά έχουν και τις ευχαριστίες και τις συμπάρασεις στην ειλικρινή όλων. Όμως το γεγονός ότι οι ίδιοι υγειονομικοί είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, είναι αυτοί που εκφράζουν, βγάζουν, αν θέλετε, κραυγές αγωνίας συνεχώς για την κατάσταση που επικρατεί, και τα ίδια τα μέσα αυτοπροστασίας που έχουν στη διάθεσή τους οι ίδιοι, αλλά και για την ανάγκη γενναίας ενίσχυσης με πολύ περισσότερο προσωπικό, και βέβαια τα ζητήματα των κρεβατιών ΜΕΘ κλπ. Δεν είναι λοιπόν σήμερα να μιλάμε ότι είναι κατόρθωμα το ότι αν λειτουργούν, ότι κατάφεραν να λειτουργήσουν οι 900 ΜΕΘ που λέει σήμερα η κυβέρνηση, όταν η ανάγκη με βάση και τον πληθυσμό και, με τις πρώτης πανδημίας συνθήκες έλεγαμε ότι η ανάγκη για τη χώρα μας ήταν για 3.000 κρεβάτια ΜΕΘ. Και εδώ, γιατί προσπαθεί να δημιουργηθεί μια αντίληψη ότι θα λογαριαστούμε μετά και όχι στην ώρα της κρίσης. Μα την ώρα της κρίσης πρέπει να πάρθουν αυτά τα μέτρα για να προστατευτεί και το ίδιο το υγειονομικό προσωπικό που κάνει μια πραγματικά τιτάνια προσπάθεια να ανταποκριθεί, και οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνουμε και επιτρέψτε μου. Ολοκληρώστε με αυτό και έρχομαι να καταλάβω. Ναι, και ολοκληρώνουμε αυτό με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί υπάρχουν σοβαρότητες καταγγελίες και από τους υγειονομικούς αλλά και σε χώρους δουλειάς που και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που συγχροτίζονται για τις ανάγκες σε χώρους εργασίας που συνεχίζουν να εργάζονται, αλλά θεωρούμε ότι και επειδή οι συνθήκες της ύφεσης δεν παρουσιάστηκαν τώρα ενώπιση του κορονοϊού, επιταχύνθηκαν, υπήρχαν απλά ενώπιση με τον κορονοϊό, η κρίση επιταχύνεται και θα πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στο επόμενο διάστημα. Εμείς έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας και ως κόμμα για το κατά πόσο ποιος θα πληρώσει για ακόμη μια φορά τις συνέπειες αυτής της κρίσης, για το αν θα πάρθουν μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων που δεν φαίνεται σήμερα να υπάρχουν, και θεωρούμε ότι τα μέτρα που παίρνονται σήμερα δίνουν τη δυνατότητα στους μεγαλοεργοδότες, στις μεγάλες επιχειρήσεις και έχουν ήδη δείξει σημάδια. Κυρία Κομινάκα, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω στον κύριο Σκορολιάκο για να προλάβει ο κύριος Σκορολιάκο.